Ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης, οι πολιτιστικοί φορείς των φανών της πόλης και οι οχληροί ενώνουν δυνάμεις και ευαισθησία, απευθύνοντας κάλεσμα έμπρακτης αλληλεγγύης στους ανθρώπους της πόλης για να στήσουν το καραβάνι αλληλεγγύης την ερχόμενη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, που θα ξεκινήσει από την Κοζάνη για να φτάσει στην Ιδωμένη. Έτσι, τις αμέσως επόμενες ημέρες, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και το Σάββατο 7, από το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, το στέκι του φιλοπρόοδου υποδέχεται κουβέρτες, αδιάβροχα, μπουφάν, μπλούζες, κάλτσες και παπούτσια για μικρούς και μεγάλους, καθώς και πίτες, κυχιά, μπουρεκάκια που θα προσφερθούν στους πρόσφυγες αυτήν την Κυριακή στην Ιδωμένη. Μια συνάντηση που είχαμε εδώ στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο με φορείς πολιτιστικούς συλλόγους των φανών της πόλης μας και με τους οχληρούς, συνοηθήκαμε, συμφωνήσαμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και να καταφέρουμε την Κυριακή να βρισκόμαστε στην Ιδωμένη, στο χώρο όπου συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες για να μεταφερθούν στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, να μεταφέρουμε είδη πρώτης ανάγκης, βοήθεια λοιπόν σε ένδυση υπόδηση και τρόφιμα, και να φτιάξουμε και μια μουσική εκδήλωση πριν να αποχωρήσουμε. Άρα το καραβάνι αλληλεγγύης περιλαμβάνει τρία μέρη και θέλουμε σε αυτή την προσπάθεια να συμμετέχει όλη η κοινωνία της πόλης μας, όλες οι νοικοκυρές κατά το πλήστον, γιατί θα αντιληφθούμε με αυτά που θα ζητήσουμε ότι οι γυναίκες νοικοκυρές θα πρέπει να δώσουν το κύριο βάρος και να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Οι πολιτιστικοί φορείς αλλά και ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος περιμένουν την ολόθερμη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας από όλους μας, με την επισήμανση ότι πρέπει να βιαστούμε γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Και από αυτό το προσκλητήριο, ας μην λείψει κανείς, για να ελαφρύνουμε έστω και για λίγο το φυρτίο της προσφυγιάς, για να βγει νικητής ο άνθρωπος. Θέλουμε από ένδυση υπόδηση, επειδή φθινοποριάζει και το έχουν πιο πολύ ανάγκη οι πρόσφυγες, θέλουμε οι γυναίκες να ψάξουν στα σπίτια τους και να βρουν καθαρές κουβέρτες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, ρούχα, μπουφάν, αδιάβροχα, παπούτσια, κάλτσες για μικρούς και μεγάλους. Θα τα χρειαστούμε για να τα προσφέρουμε στον κόσμο που τα έχει ανάγκη, στους πρόσφυγες εκεί στην Ιδωμένη. Επίσης, επειδή θα πάει ένα λεωφορείο από εδώ με τους εκπροσώπους των φανών και του φιλοπρόοδου και των οχληρών και θα είμαστε εκεί γύρω στο μεσημέρι, θα προσφέρουμε το μεσημεριανό γεύμα η Κοζάνη θα προσφέρει μεσημεριανό γεύμα στους πρόσφυγες, που θα περιλαμβάνει κάτι πολύ απλό για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο. Θα είναι πίτες, θα είναι κυχιά και θα είναι μπουρεκάκια. Δεν θέλουμε κάτι άλλο περισσότερο, ας επικεντρωθούμε σε αυτό. Και στο τέλος, όπως είπαμε, αφού δώσουμε και τα τρόφιμα, τα φαγόσιμα στους πρόσφυγες, θα κάνουμε μια μουσική εκδήλωση όπου όλοι μαζί, πρόσφυγες και εμείς, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα έτσι αλληλεγγύης, ζεστασιάς. Να τονίσουμε πως η δράση αυτή της Κυριακής στην Ιδωμένη θα κλείσει με μουσική εκδήλωση που επιμελούνται οι οχληροί και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο συγκέντρωσης των προσφύγων με επιλογές τραγουδιών που ενώνουν τους λαούς. Σαν εκπρόσωπος του Φανού της Κρήκας, αλλά πιστεύοντας ότι με αυτή την ενέργεια καλύπτω και τους υπόλοιπους φανούς της πόλης της Κοζάνης, καλώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το φανό, με τους συλλόγους, και όχι μόνο, αλλά και όλους τους κοζανίτες, να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Φιλοπρόοδο και από τους συλλόγους των φανών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι σήμερα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Πιστεύω ότι οι Κοζανίτες, οι οποίοι οι παλιότεροι ζήσαμε πάρα πολύ σκληρές καταστάσεις, θα σταθούμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και πρέπει να σταθούμε, αλλά και πιστεύω και οι νέες γενιές να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και να έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτόν τον λαό, σε αυτούς τους λαούς οι οποίοι σήμερα υποφέρουν τα πάνδυνα.